Πρόσφατα μάθαμε, προσέξτε, ξέφυγε. Πρόσφατα μάθαμε ότι ένας από αυτούς που πρωτοστατούσε στις αθλειότητες ήταν υπάλληλος της κυρίας Γεροβασίλη. Όχι υπάλληλος στο σπίτι της, δεν τον πλήρωνε με τα δικά της λεφτά, αλλά υπάλληλος στο γραφείο της. Πληρωνότανε δηλαδή από τον ελληνικό λαό για να γράφει αυτά. Προσέξτε, μερικές ατάκες του. Στη χώρα, προσέξτε κύριοι συνάδελφοι, που θέλετε να φέρετε το νέο ήθος στην πολιτική, ο υπάλληλος της κυρίας Γεροβασίλη. Στη χώρα όπου 7% ψηφίζει ποτάμι, γιατί είναι περίεργο που 10% ψηφίζει Χρυσή Αυγή. Τηλεσκουπίδια και φασισμός πάνε μαζί. Άλλη ατάκα του υπαλλήλου της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Είναι επιστημονικά, είναι επιστημονικά επιβεβαιωμένο ότι ο άνθρωπος επιβιώνει και χωρίς εγκέφαλο και ψηφίζει ποτάμι. Πολλούς είχατε τέτοιους και τους ανταμείβετε σήμερα με λεφτά του ελληνικού λαού για να βρίζουν όσους δεν σας αρέσουν.